Ναι, και η Τρίπολη. Αποτελεί το επίκεντρο πλέον και των αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Και ως αρμόδια αντιπεριφερειάρχης και για τις υποδομές και για το περιβάλλον, σήμερα αρκετά μέσα εθνικής εμβέλειας ασχολούνται με την Τρίπολη. Λέμε λοιπόν κάτι το οποίο θα ήθελα να το πω και στην Επιτροπή μας, γιατί πολλά ακούγονται για την Τρίπολη. Πολλοί κατηγορούν και προσπαθούν, παρεμηνεύοντας και νόμους, αλλά και αποπροσανατολίζοντας τους πολίτες, να πούν ότι δήθεν η Περιφερειακή Αρχή έχει την ευθύνη για την κατάσταση της Τρίπολης. Και εμείς λέμε ένα απλό ερώτημα. Απλό, αλλά το πιο βασικό. Αν η ολιγορία είχε να κάνει με την Περιφερειακή Αρχή, στην κατάσταση που είναι η Τρίπολη θα ήταν όλες οι πόλεις της Πελοποννήσου. Αν εμείς είχαμε την ευθύνη και δίθεν αλληγορήσαμε ή καθυστερήσαμε, δεν θα ήταν η Τρίπολη μόνο σε αυτή την κατάσταση. Η Τρίπολη, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως πολύ σωστά το είπε και ο κύριος Δουμελιώδης, δεν είναι πρώτη φορά που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν όμως ο Περιφερειάρχης σε αυτήν εδώ την αίθουσα, απευθυνόμενος τον πρώην Δήμαρχο, του ζητούσε επίμονα να βρεθεί νόμιμος τρόπος προσωρινής διαχείρισης μέχρι την τελική διαχείριση, τότε δυστυχώς δεν βρήκαμε αυτιά ανοιχτά. Τότε δυστυχώς και οι μειοψηφίες της Περιφερειακής Αρχής πίστεψαν ότι μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Άρα λοιπόν, δεν υπήρξε σοβαρή αντιμετώπιση για την προσωρινή διαχείριση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δημιουργήθηκε ένας νέος επιφερειακός κατά στην Αγία Τριάδα, όπου οι αυτοψίες που υπάρχουν δείχνουν ότι εκεί δεν έγινε καμία νόμιμη εναπόθεση απορριμμάτων. Απέναντίας είχαμε ανεξέλεγκτη περιοχή, περιοχή που σήμερα αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ελπίζουμε, πιστεύουμε, ότι αυτή τη στιγμή που η νύχτα Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη μαζί με τον Φόζο, τον αρμόδιο φορέα, σε λίγο χρονικό διάστημα θα βρουν το χώρο, γιατί έχουν την ευθύνη να βρουν το χώρο τη προσωρινή αναπόφευση των απολυμάτων. Αλλά, ας σταματήσουν να χρησιμοποιούν την Περιφερειακή Αρχή και την Περιφέρεια Πελοποννήσου ως σωσίδιο σωτηρίας των δικών τους ευθυνών. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για την τολική διαχείριση, σχεδιασμό που προχωρά και για την αποκατάσταση των χαδά. Η εποχή εκείνη που προσπαθούσαν κάποιοι να μεταβιβάσουν ευθύνες από το Υπουργείο στο Δήμο, από το Δήμο στην Ομαρχία, από την Ομαρχία στην Αποκεντρωμένη, έχει τελειώσει εδώ. Εμείς μιλάμε καθαρά, θέλουμε να βοηθήσουμε, το κάνουμε πάντα όταν μας το ζητάνε, αλλά όχι. Γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να προκαλούν την κοινή γνώμη αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι. Και οι μειοψηφίες, και εκεί φαίνεται η διαφορά. Εγώ περιμένω και χαίρομαι που στην Οικονομική Επιτροπή είναι ο κ. Κατσαρίνος. Περιμένω τώρα που ασκείται εξουσία, που όπως λέγεται είναι από μια διαφορετική αντίληψη. Περιμένω λοιπόν τα Υπουργεία να έρθουν να απεκλωβήσουν δυνάμεις υπέρ της ελετής περιφέρειας. Υπέρ των περιφερειών και των δημοτικών αρχών όπου αυτοί κρίνουν. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι πραγματικά θα δημιουργήσουμε δυνατές οικονομίες. Απέναντι από την περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται όποιος θεωρεί ότι μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα των Πελοποννησίων πολιτών από όπου κι αν αυτός προέρχεται και δίπλα στην περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται αυτός, ο φορέας ή οποιοδήποτε θέλει να βοηθήσει τους Πελοποννήσιους πολίτες. Κοιτάξτε να δείτε.